λοιπόν σήμερα ο κόσμος πολίτης της περιοχής μας να πληρώνει μερικά χιλιάρια ή πεντακουσιάρια τουλάχιστον, χιλιάρια είναι τα ρήφα του δικηγόρου. Μελλοντικά θα γίνουν εγκλήματα σίγουρα, να είστε σίγουροι. Θα γίνουν εγκλήματα γιατί τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, όταν μεθάνε θα πάνε γενιά για να αποκαταστήσουν τα λάθη, θα βρίσκονται πρώτα διεξόδου. Δεν μπορεί σήμερα να αγοράσει ή να πουλήσει κανείς. Ας το επιχειρήσει. Τα μισά κτήματα παρουσιάζονται διπλάσια από ό,τι πραγματικά είναι και τα υπόλοιπα μισά είναι κατά το ίμιση. Ας επιχειρήσει άλλο να πουλήσει οτιδήποτε. Για το χρηματολόγιο αυτά και επειδή είναι αλληλέγγυο το χρηματολόγιο με τους δασικούς χάρτες, θέλω μόνο να κάνω δύο παρατηρήσεις. Οι γονείς μας κάνουν δύο παππούδες μας στα χωριά μας επάνω, που είχαμε τύχει να γεννηθούμε εμείς φτωχοί, πάρθοι, γενικά και αγγλικοί, εργάζονταν σκληρά, πλήρωσαν χιλιάδες ημερομίσθια, όταν εδώ πέρα πούλαγαν για παράδειγμα 10 στρέμματα, αγόραζαν ένα στα ορεινά. Αφού λοιπόν το δασολόγιο σήμερα, οι δασικές υπηρεσίες, το κράτος, άφησε να γίνουν οικόπεδα, τεντέλη, μητός, ή καβιτός, άφησε να γίνουν παραθαλάσσια οικόπεδα όλα τα δασικά, τα παραθαλάσσια, θα έρθει σήμερα και θα πετύσει άλλο από τον κάθε αγρότη, από τον κάθε γενικά πάνω στο χώρο να πληρώσει 1.500 ευρώ για να βρει το δίκτυο. Σε ποια ευνομονή πολιτεία ο πολίτης πρέπει να πληρώνει, μην χρησιμοποιήσω τη φράση, τα λάθη, τις αμαρτίες, την ανεπάρκεια, την ικανότητα γενικά των υπηρεσιών του κράτους. Υπάρχει συνέχεια του κράτους, ναι ή όχι. Εγώ μένω στην οδό Πανοράματος. Έχω την τύχη. Είναι πάνω αγριλίτσα. Τα μισά λοιπόν εκεί πέρα σπίτια, αφού αγοράσαν οι γονείς μας κανονικά υπόπεδα, με συμβολιογραφική πράξη, επήραν έγκριση από το δασαρχείο κανονικά ότι είναι μη δασικά. Σήμερα παρουσιάζονται τα σπίτια μας κατ' ώρα τρίτο να είναι δασικά. Δηλαδή, ποιο δίκιο υπάρχει σήμερα να αναγκάζομαι εγώ να πληρώσω 1.000 ευρώ, για ποιο λόγο. Για να αποφασίσω γενικά πια την αδικία του δασικού, του δασαρχείου των κρατικών υπηρεσιών. Αν λοιπόν το κράτος σήμερα έρχεται για να δώσει δασικούς κάρτες και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι γενικά το πήγα μια χρόνια να μην έχει δασικούς κάρτες, αν είναι πραγματικός αυτός ο λόγος και όχι να πάρουν χιλιάδια τοπογράφη η μηχανική, τα δικαστήρια, άρα ο πολίτης για την αποκατάσταση περίπου αδικίας πρέπει να μην πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Αυτό σημαίνει ο νόμος του κράτους και αυτό είναι ο νόμος του πολίτη, το δίκαιο του πολίτη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν υπάρχει κράτος, αν υπάρχει συνέχεια. Να σας συγχαρώ και για τους δημοτικούς συμβούλους, έχουμε παραγωγικά συμβούλια, γιατί είναι δύσκολες περίοδοι. Και σε μια δύσκολη περίοδο γενικά είναι ήρωες και λίγο σκοτούν τα κοινά. Σας ευχαριστώ.